Η Έλλη, 32 ετών, είναι στη γραμμή μας. Γεια σου, Έλλη μου, τι κάνεις? Κατερίνα μου, καλησπέρα. Είσαι μια κούκλα φάντα, σε θαυμάζω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σ' αρέσει η παγέτα σήμερα? Ορίστε. Η παγέτα σ' αρέσει? Τέλεια, φανταστική. Πολύ ωραία. Δηλαδή, σας βλέπω καθημερινά και μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Ωραία, σε ακούω. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω και εγώ το δικό μου πρόβλημα για να μου πείτε κι εσείς μια γνώμη. Εδώ και ένα χρόνο εγώ δεν έχω κάποια σχέση. Βέβαια, πριν από αυτό το χρονικό διάστημα είχα μια πολύ μεγάλη σχέση. Ήμουν αραβωνιασμένη δηλαδή, που υποτίθεται θα πήγαινε για σοβαρά, για γάμο. Ναι. Θέλαμε να το προχωρήσουμε. Αλλά όταν αραβωνιαστήκαμε και αρχίσαμε και μέναμε μαζί, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς καυγάδες. Και μου είπε ο άνθρωπός μου να το πάμε πιο σιγά για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Ωραία, το πράγμα. Ωραία, μην βιάζεσαι όμως. Μην βιάζομαι. Ωραία, για πες μας. Και πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, γιατί να δούμε τελικά αν ταιριάζουμε. Τελικά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως σε συμφωνία χαρακτήρων, ώσπου τελικά χωρίσαμε. Εγώ όμως σε αυτό το διάστημα που έμεινα μόνη μου, θέλω να σας ομολογήσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον καλύτερό μου φίλο, τον κολλητό μου δηλαδή. Δεν είναι παιδικός μου φίλος. Είχαμε γνωριστεί πριν από 5 χρόνια στη δουλειά και κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, ταιριάζαμε πάρα πολύ σε χαρακτήρες, φοβερή χημεία. Και υπήρχε και ένα φλερτάκι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να πω ότι, ειδικά από τη μεριά του, πάρα πολύ. Κάθε μέρα θα μου έκανε από ένα κοπλιμέντο, ένα πειραγματάκι. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Αλλά εγώ τότε δεν έδινα σημασία, γιατί ήμουνα σε άλλη σχέση. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε κάτι μεταξύ μας, έγινε μια φάση που περάσαμε υπέροχα και εκεί κατάλαβα ότι ταιριάζουμε πάρα πολύ, αλλά δεν το συνέχισα, δεν το προχώρησα, γιατί ήμουνα, όπως σας είχα πει, ήδη αραβωνιασμένη και ήθελα να ξεκαθαρίσω την κατάσταση, να δω τι θα γίνει τελικά. Και σκέφτηκα ότι εντάξει, εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια σοβαρή σχέση που μπορεί να μην πηγαίνει καλά, αλλά πρέπει να δω τι θα κάνω. Αυτός είναι λίγο επιπόλαιος. Ο κολλητός μου δηλαδή, ναι. Ήταν και είναι άνθρωπος έτσι που βγαίνει με γυναίκες, κάνει κρεπάλες, ξενύχτια, πότε έχει τη μία, πότε έχει την άλλη, οπότε δεν έδωσα βάση. Λέω εντάξει, είναι τρελάκιας αυτός, άστονα για λίγο. Τέλος πάντων χώρισα. Όταν χώρισα λοιπόν και έμεινα μόνη, αποφάσισα να τον ξαναβρω, να τον τσιγκλίσω για να κάνουμε κάτι μαζί, γιατί ήμουνα και αποφασισμένη και ήμουνα και μόνη μου. Αυτός δεν το αρνήθηκε. Ναι. Αρχίσαμε πολύ να βγαίνουμε, να κάνουμε παρέα, να ξαναέχουμε σχέση, όλα υπέροχα. Βέβαια, το διάστημα αυτό, αυτός θα είχε μπλέξει με μια άλλη κοπελιά από τη δουλειά. Και το είχα μάθει, αλλά δεν έδωσα σημασία. Έλεγα σιγά μωρή τώρα τη σχέση. Σχέση κανένα μήνα, κανένα 2 μήνες, τον ξέρω αυτόν τώρα πώς λειτουργεί. Και ναι, σιγά τώρα, συνηθισμένα. Εγώ όμως άρχισα να επιμένω, να βγαίνω συνέχεια μαζί του, να του στέλνω μηνύματα, ο οποίος ανταποκρίνονταν σε όλα, δεν μου αρνήθηκε ποτέ τίποτα. Κάποια στιγμή, βέβαια δεν μου, μου έκανε μια παραπέρα συζήτηση για κάτι πιο σοβαρό. Και κάποια στιγμή εκεί που καθόμασταν μου λέει, ξέρεις, με την άλλη την κοπέλα, σκέφτομαι να το πάω σοβαρά, να πάμε για γάμο. Ναι, με την κοπέλα του, ναι. Τι τρελάθηκα. Ναι, λέω, μα είναι δυνατόν, πώς άλλαξε αυτός ο χαρακτήρας? Και γιατί να μην σκεφτεί εμένα σοβαρά, που είμαι και φίλη του και ξέρω πιο πολλές πλευρές του εαυτού του, παρά αυτήν, καλά, και αυτήν ειδικά δηλαδή που στη δουλειά που γελάμε μαζί της, τέλος πάντων μην κάνω κουτσομπολιό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή από τότε που έμαθα ότι αυτός άρχισε να σοβαρεύεται μέσα του και ότι αυτή τη βλέπει για γάμο, εγώ έχω όχι απλά τρελαθεί, το έχω βάλει πείσμα και λέω τέρμα, τελείωσε, θα πάρω την κατάσταση αλλιώς στα χέρια μου. Θέλω να τον χωρίσω από την άλλη. Και σκέφτηκα που λέτε, επειδή βρισκόμαστε κιόλας, να μείνω έγκυος. Βέβαια, του έχω πει ότι παίρνω αντισυλληπτικά, αλλά εγώ θα το ρισκάρω. Γιατί θέλω οπωσδήποτε να ξεκολλήσει από την άλλη και θέλω να είμαστε μαζί βασικά. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του, παρόλο ότι ξέρω και τα τροτά του χαρακτήρα του. Γιατί όλο αυτό το διάστημα που έμεινα μόνη μου και λίγο πριν στη σχέση μου, δεν μπορούσα να τον βγάλω από το μυαλό μου. Οπότε κατάλαβα ότι δεν είναι απλή φιλία, είναι έρωτας αυτό το πράγμα. Έτσι που λέτε. Και σκέφτομαι ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως τον στριμώξω και δει πιο σοβαρό το θέμα. Αυτή είναι η ιστορία. Με την εγκυμοσύνη. Ωραία. Να πω κάτι πριν πει η κυρία Μάρα. Το λέω ούκο λίγες φορές εδώ και χρόνια που ακούω τις γραμμές σας. Για μένα που είμαι και γυναίκα, το θεωρώ πολύ μεγάλη αμαρτία και για το παιδί κακό κάρμα το να πεις ψέματα στον άνθρωπό σου, είτε ότι παίρνεις αντισληπτικά, είτε ότι δεν μπορείς να μείνεις έγκυος, οτιδήποτε και να μείνεις ύπουλα. Για μένα.
Μεγάλη αλητία. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω. Κυρία Μάρο, εσείς ξέρετε καλύτερα. Ναι, ναι. Αγαπητή μου Δεσποινής, είπες ότι είσαι 32 ετών. Ναι. Είναι πολύ σύνηθες αυτό το σενάριο που θα σου πω. Ας πούμε ότι τα έχουμε 3 χρόνια με κάποιον τύπο. Και περνάει ο καιρός και εγώ μπαίνω στο άγχος. Άντε τι θα γίνει, άντε τι θα γίνει. Θέλω κι εγώ να κάνω οικογένεια και παιδιά, μεγαλώνω και αρχίζω τότε την κρίνια. Και αρχίζουν λοιπόν. Θα με πάρεις, θα με παντρευτείς, θα με πάρεις. Οι άντρες δεν το βλέπουν έτσι. Πάντα νιώθουν μικροί, ακόμα και στα 70. Σωστό. Και έχουν μάθει από τη μαμά τους. Έτσι. Μπας και τους τυλίξει καμιά. Το λέω εγώ λοιπόν, το λέω, πάρε με, πάρε με. Θυμώνω κάποια στιγμή και χωρίζω. Μόλις χωρίσω, με πιάνει τότε ένας πανικός. Μπας και μείνω μόνη μου. Και είμαι 30 πάνω. Τριγύρω μου οι φίλες μου τέλος πάντων έχουν παντρευτεί και εγώ δεν έχω κανένα. Και σκέφτομαι παντευτού και από την αρχή, να βρω κάποιον, να γνωρίσω. Βολικό μου έρχεται τότε να την πέσω στον κολλητό μου. Με τον κολλητό μου φίλο έχουμε πει πολλά. Με ξέρει και τον ξέρω. Αλλά αγαπητό μου παιδί, έχω την εντύπωση πως αυτός γουστάρει αυτή την κόμενα που θέλει να παντρευτεί και όχι εσένα. Θα μου πεις τώρα γιατί η κυρία Μάρα έρχεται και σε μένα και κάνει κρεβάτια. Ναι, άμα την γούσταρε δεν θα βρισκόμασταν παράλληλα. Καλά. Τα ίδια έκανε και με σένα πριν. Θα σου απαντήσω. Ναι. Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω, αλλά θα σου το πω. Εγώ το νιώθω σαν να κάνει ψυχικό. Σαν φίλη λοιπόν σε συμπονάει. Γιατί έχει νιώσει το στρες που έχεις και την απογοήτευση που έχεις. Με κυρία Μεμαρή. Λοιπόν, να το δρόμο του είναι σαν να σου λέει «Να αγαπητή μου φίλη, εγώ εδώ είμαι. Δεν είμαι για πολλά, αλλά μια εξυπηρετησούλα μπορώ να στην κάνω». Θα ακούσουμε και την Κλεοπάτρα. Είναι η γνώμη της κυρίας Μάρας, ναι. Και την Κλεοπάτρα που είναι 26 ετών. Κλεοπάτρα μου. Γεια σας. Γεια σου Κλεοπάτρα, τι κάνεις. Γεια σου Κατερίνα μου, καλές γιορτές σε όλους, είστε όλοι υπέροχοι, σας παρακολουθώ. Να σε καλά και σε σένα, ό,τι καλύτερα ερχόμαστε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στην Έλλη, κάτι από προσωπική εμπειρία. Ναι. Εμένα ο αδερφός μου, καλά να είναι το παιδί, είναι κι αυτός έτσι από νεαρή ηλικία, με τη μία τα φτιάχνε, με την άλλη χώριζε. Μπράβο. Πιστεύαμε κι εμείς ότι κάποια στιγμή θα σοβαρευτεί και θα... κατά κάποιο τρόπο βρει μια κοπέλα, θα στερεοθοποιηθεί, θα είναι πιο σταθερός. Ναι. Με συγχωρείτε, έχω και λίγο τρακ. Λοιπόν, έκανα λοιπόν μια σχέση με μια κοπέλα, κάνανε οικογένεια, κάνανε ένα παιδάκι, καλά να είναι, αλλά βρήκε μια άλλη και χώρισαν. Και ήταν πολύ κρίμα, γιατί την κοπέλα την αγαπούσαμε πάρα πολύ και το παιδάκι και είχαμε πιστέψει και εμείς ότι θα σοβαρευτεί. Αυτό που θέλω λοιπόν εγώ να πω στην Έλλη είναι ότι μην πιστεύει ότι επειδή ο εραστής της τον ξέρει χρόνια, είναι φίλη, ότι θα μείνει μαζί της ή ότι θα αλλάξει. Έτσι είναι. Από τη στιγμή μάλιστα που... Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει και απόλυτα, αλλά με εμένα εγώ ξέρω πάρα πολλές πλευρές του εαυτού του και μπορώ να το χειριστώ. Ναι. Και στο κάτω-κάτω εγώ προηγούμαι. Αυτή ήρθε μετά. Από πού και γύρω με αυτή να πάει για κάτι. Με όλο το σεβασμό, γιατί λοιπόν αφού προηγήσει και σε ξέρει χρόνια, δεν προτιμούσε να παντρευτεί εσένα. Και παίρνετε χαρτάκια. Και βρήκε εγώ το διάστημα που γνωριστήκαμε, ήμουν αραβωνιασμένη και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Εκτός αν μου το είπε για να με τσιγκλίσει ότι σκέφτεται την άλλη για γάμο. Γιατί εγώ έχω τελειώσει. Όμως έχει δείξει ότι δεν έχει πρόβλημα. Να είναι σε σχέση και να τα έχει με άλλη κοπέλα, αλλά αν σε ήθελε θέλει, πολύ, θα μπορούσε τη στιγμή που ήσουν σε σχέση να σου πει Έλλη, παράτησέ τον και όλο μαζί μου. Τζορτζέλα, κάτι ήθελες να πεις. Κοίταξε, Έλλη μου, να σου πω κάτι. Αυτή την ιστορία την έχω ζήσει εγώ με μία φίλη μου. Περίπου στη δική σου την ηλικία. Έχασε το χρόνο της, δεν κέρδισε τίποτα, διότι ο συγκεκριμένος ο φίλος σου είναι αυτό που λένε φίλοι-φίλοι, καριοφίλοι, μπλα 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 μπλα. Ήθελα να περάσει καλά, τώρα τελείωσε η ιστορία και θέλει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Εσύ με το βλέπεις ανταγωνιστικά, δηλαδή γιατί εγώ με ήξερε τόσα χρόνια. Και επίσης, τα είχες κιόλας. Με τον προηγούμενο, τον αραβωνιάρη. Και τα έχεις μπλέξει όλα μέσα σου. Δηλαδή φοβάσαι τη μοναξιά με λίγα λόγια. Μάλιστα. Απλά Κλεοπάτρα. Ελπίζω να είναι δική σου ιστορία αυτή. Όχι, δεν είναι δική μου ιστορία. Κλεοπάτρα, ευχαριστούμε πολύ. Να υποδεχτούμε και τον Χρήστο. Είναι 27 ετών. Γεια σου, Κλεοπάτρα. Έλα, Χρήστο, σε ακούμε. Γεια σας. Γεια σου και χρόνια πολλά για μεθαύριο. Σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Ήθελα να πω ότι όλα αυτά που λέτε στην Έλλη
Είναι όλα βλακίες. Η Έλλη μια χαρά το σκέφτεται. Είναι Χριστούγεννα. Γιατί τη λέτε τέτοια πράγματα? Για πες εσύ, γιατί? Γιατί έχει πάρα πολύ δίκη κατά την άποψή μου. Δηλαδή αυτά που τη λέτε. Τις... Για πες μας, γιατί πήρε για το λάδι. Πιστεύω ότι στρώνεται το μυαλό. Μια χαρά τα σκέφτεται η Έλλη. Δηλαδή ποιο είναι, έχεις ακούσει την ιστορία εσύ, Χρήστο? Να μείνει έγκυος, λέει αυτό. Να μείνει, ναι, μείνει έγκυος. Άμα τον αγαπάει, να μείνει. Η πουλά, θα σ' άρεσε να το κάνει. Θα σ' άρεσε να το κάνει η κοπέλα σου. Χρήστο. Δεν έχω κοπέλα, έχω αγόρι. Αλλά εντάξει. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο σύντροφός σου σου έκανε κάτι η πουλά. Και με έναν τρόπο περίεργο έκανε κάτι το οποίο εσύ δεν το γνώριζες. Θα σου άρεσε για τον σύντροφό σου. Ρε παιδιά, μες στη ζωή είναι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, μέσα στη ζωή είναι τα κέρατα. Είναι η αλητεία, η απιστία να πει ότι παίρνει αντισυλλεκτικά. Δεν θα σου άρεσε να το κάνω. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με υποστηρίζεις. Είσαι ο μόνος που καταλαβαίνεις πώς σκέφτομαι. Να τα πείτε καλά, να πιείτε καφέ, αλλά έχουμε και την καραντίνα. Να τα πείτε πάντως, Χρήστο, έχει άδικο. Μετά την καραντίνα. Σε κανέναν. Όχι, ο Χρήστο καταλαβαίνει πόσο πολύ τον αγαπώ και ότι εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα τη μάθει την αλήθεια, αλλά πρέπει να την μάθει από την αρχή. Δηλαδή, τι μπορεί να με καταπιέζει να παίρνω αντισυλληπτικά? Παιδάκι μου, πας να κάνεις αυτή τη στιγμή να τον εξαπατήσεις. Να πεις ότι παίρνεις αντισυλληπτικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κανένα, απάτη. Κάνε από αυτό που θέλεις εσύ. Τώρα... Αν έτσι το πάμε. Σεβαστή η γνώμη του Χρήστου. Η γνώμη του είναι του παιδιού. Πήρε να πει τη γνώμη του. Αυτό είναι αλητία, παιδιά. Δεν το δέχομαι εγώ. Δεν μπορώ να σεβαστώ να πάει να πει σε έναν άνθρωπο. Εδώ δεν το κάνουν οι σύζυγοι. Δηλαδή, εγώ να πω στον άντρα μου ότι παίρνω αντισυλληπτικά για να μην το έγκυο. Να ακούσουμε και την Κατερίνα. Πόσο είναι η Κατερίνα? Έχεις παντρευτεί. Ναι. Έλα Κατερίνα, 29 είναι η Κατερίνα. Τι κάνεις? Καλημέρα, καλησπέρα. Σε ακούμε. Πολλά, το... Να σε καλά. Χρόνια πολλά και σε σένα. Έλλη, εγώ θέλω να πω λίγο κάτι στην Έλλη. Εγώ πιστεύω ότι η Έλλη είναι τελείως κομπλεξική. Συγγνώμη για την έκφραση. Ναι. Πώς είπε, τι, μια κοπέλα 32 χρονών. 32 χρονών, έχει τα νιάτα της, έχει την ομορφιά της και σκέφτεται με αυτό το σκεπτικό. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν σας χαρακτήρισα. Γιατί είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε. Είναι γνώμη μου αυτό, Έλλη μου. Ναι, αλλά δεν με έχετε δει, δεν με ξέρετε σαν άνθρωπο. Ωραία, να σου δώσω λίγο, Ελάκη μου. Λες ότι θες να μείνεις έγκυος από αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία, μένει έγκυος. Λες ότι είσαι έγκυος. Μάλιστα, Κατερίνα μου, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Εδώ τουλάχιστον κάτω. Τώρα. Ναι. Ακούτε. Ναι, τώρα για πες. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω στην Έλλη, πες ότι μένει έγκυος η Έλλη. Και πάει στον άντρα και το λέει ότι είναι έγκυος. Και άμα σου πει αυτός Έλλη ότι δεν το θέλω το παιδί, ότι εγώ θέλω να συνεχίσω να είμαι με την άλλη την κοπέλα και να κρατήσω την άλλη και να παντρευτώ την άλλη, εκεί τι θα κάνεις? Θα καταστρέψεις και τη δικιά σου τη ζωή και του παιδιού τη ζωή. Μάλιστα. Και το λίγο λογικά. Καλά τα λες. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Μια τελευταία συμβολή από την κυρία Μάρα. Αγαπητή μου Έλλη, σου εύχομαι καταρχήν να περάσεις ωραία Χριστούγεννα με το φίλο σου. Θα έλεγα να αφήσετε τα κρεβάτια, να αποδεχτείς, βγάλε τον εγωισμό έξω, να αποδεχτείς ότι αυτός γουστάρει αυτή την κοπέλα που θέλει να παντρευτεί. Μπράβο. Και μάλιστα. Αν θέλεις, κράτα τη φιλία. Είναι πολύ πολυτιμότερη μια καλή φιλία από 100 κρεβάτια. Σωστό. Ευχαριστούμε φίλοι, πολύ. Γεια σου, Έλλη. Καλά Χριστούγεννα. Κυρία Μάρα μου, τα λέμε αύριο.